Και ένας εξ αυτών είναι ο καθηγητής κύριος Νίκος Αλιβιζάτος. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας κύριε Πρωτοσέλτε. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ορίστε, αρχίζετε. Παρατηρήσεις για αυτό που προετοιμάζει η κυβέρνηση. Κοιτάξτε, εκείνο που προσπάθησα να κάνω σε αυτό το άρθρο, μια που το αναφέρατε, είναι να δείξω την αλληλουχία των τροποποιήσεων της σχετικής νομοθεσίας τα τελευταία 15 χρόνια. Γιατί τα τελευταία 15 χρόνια? Γιατί είναι η περίοδος που η τεχνολογία του κακόβουλου λογισμικού, Pegasus, Predator κλπ, καλπάζει. Φαίνεται πως αυτά οι δυνατότητες δεν υπήρχαν πριν από 10 χρόνια και έκτοτε η δυνατότητα δηλαδή ταυτόχρονης παρακολούθησης χιλιάδων πολιτών έχουν αυξηθεί σε βαθμό αφάνταστο. Για παράδειγμα, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ειδικό, αλλά διαβάζω αρκετά τον τελευταίο καιρό, ο Predator, που, για τον οποίο έχει γίνει πάρα πολύ λόγος τον τελευταίο καιρό, δεν παρακολουθεί απλώς τηλεφωνικές συνδιαλέξεις από το κινητό σου, το οποίο έχεις αφήσει, δεν είμαι σίγουρος αν είναι, πρέπει να είναι ανοιχτό ή κλειστό, πάνω στο τραπέζι του οικογενειακού γεύματος, μπορεί να παρακολουθήσει ένα διάλογο που κάνεις με τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, ή στο γραφείο μιας εταιρείας, στην επιτελική συνεδρίαση μιας εταιρείας για μια μελλοντική επένδυση και ούτω καθεξής. Από αυτά που μπορεί να καταλάβει κανείς, μάλλον γίνεται ένας πομπός των προσωπικών σου στιγμών. Κάθε δράση σου, εν πάση περιπτώσει. Ακριβώς. Ναι. Έχουν φτάσει στο σημείο, φαίνεται, να πιάνει και εικόνα, αν μπορεί. Ναι. Η τελευταία εξέλιξη για την οποία μας πληροφόρησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι δεν χρειάζεται να πατήσεις το κουμπάκι, δηλαδή να την πατήσεις που λέμε. Του μηνύματος που σου στέλνει, του μηνύματος που σου στέλνει, μάλιστα. Όπως έγινε η απόπειρα με τον Νίκο Ανδρελάκη και δεν την πάτησε, ναι. Μπορεί να γίνει απευθείας. Ναι. Δηλαδή να αποφασίσει κάποιο επιτελείο. Αρκεί κάποιος να πει ότι θέλει να σε παρακολουθήσει. Θέλω να παρακολουθήσει τον Πρωτοσάλτε. Διότι ο Πρωτοσάλτε ετοιμάζει εκπομπές, τι να σας πω, ανατρεπτικές, ναι, ή οτιδήποτε, ναι, άλλο, να ξέρουμε τις επαφές του. Αυτό, αν το συνειδητοποιήσει ο κόσμος, θα αντιληφθεί ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο για κάποιους που φοβούνται να τα πούν στο τηλέφωνο και που σου λέει ο άλλος, στο κάτω-κάτω της γραφής, φίλε, από την εποχή της δικτατορίας ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τηλέφωνα παρακολουθούνται. Μην τα λες στο τηλέφωνο. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η καθημερινότητά μας πλέον. Αρκεί να, από εδώ και μετά, από ό,τι φαίνεται, δεν πρέπει να έχουμε καν κινητό τηλέφωνο. Αυτό δεν ξέρω πόσο αφήνουμε... καλό είναι για την βιομηχανία αυτή, τη συγκεκριμένη, αλλά μόνο έτσι διασφαλίζεσαι. Ναι. Πρέπει να έχει συμβεί και σε εσάς. Σε μια σύσκεψη που πραγματικά τη θεωρείτε λίγο κρίσιμη, δεν το βγάζετε έξω το τηλέφωνο. Βεβαίως, βεβαίως. Και εγώ το ίδιο. Ναι. Λοιπόν, ήδη το φοβόμαστε. Αυτό το πράγμα, αν δεν αντιμετωπιστεί σοβαρά, κινδυνεύει πραγματικά να γίνει, να κάνει πραγματικότητα το περίφημο πανοπτικό, δηλαδή κάποιο επιτελείο να παρακολουθούν τα πάντα. Ναι. Να καταργηθεί η ιδιωτική ζωή, να καταργηθεί η επιχειρηματική ελευθερία, γιατί δεν θα μπορούν και οι επιχειρηματίες να αποφασίσουν κλπ. Είναι ένα, το επιβεβαίωση του μεγάλου αδελφού του 1984 κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια από το... Και βέβαια δεν χρειάζεται να έρθει από την Ελλάδα αυτό, να σου γίνει η αποστολή. Μπορεί να γίνει και από το εξωτερικό. Να γίνει από παντού, εν πάση περιπτώσει. Να γίνει από παντού. Δεν είναι θέμα εσωτερικού-εξωτερικού. Ναι. Σίγουρα μόνο σε διεθνές επίπεδο μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Mm. Δηλαδή, για παράδειγμα, να απαγορευτεί η εμπορία αυτού του λογισμικού. Κάτι το οποίο σωστά κάνει για την Ελλάδα το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης. Αλλά αν μπορεί να γίνει παρακολούθηση εκτός Ελλάδος, δεν να την κάνεις την απαγόρευση εντός Ελλάδος. Καταλάβατε τι υπενήσωμαι. Ναι. Είναι προφανές ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή αντιμετώπιση, για να μην πω μια διεθνής αντιμετώπιση. Τώρα, εσείς στη όμως... χώρα μας, ναι, ορίστε. Αυτό πάω να πω. Στη χώρα μας, ναι, από το 2008, αντί να υπάρχει μια εγρήγορση για την αντιμετώπιση με την θέσπιση όλο και περισσότερων εγγύσεων, οι εγγύσεις καταργούνται. Υπάρχει μία σειρά νομοθετημάτων για τα οποία υπεύθυνες είναι όλες οι κυβερνήσεις που διαδέχτηκαν η μια την άλλη από το 2008 και το εξής. Και το λέω αυτό για να υπογραμμίσω και τις ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα, αν θέλετε, διαρριγνύει τα ημάτια του εναντίον της Νέας Δημοκρατίας, ενώ τον δεύτερο εισαγγελέα για τις επισυνδέσεις της νόμιμης εκείνη τον κατάργησε το 2018. Μία σειρά από μέτρα τα οποία, αν θέλετε, διευκολύνουν
τις παρακολουθείς. Είπατε, επειδή αναφερθήκατε στο 2008, στο προγενέστερο 18. Διάστημα. 18, στο, 18. Από το 18 και μετά είπατε. Ναι, ναι, με σκότε, το έπιασα για 18. 18 λοιπόν, και μετά είναι ένας μόνο εισαγγελέας, ο οποίος είναι αυτός που καθιέρωσε, αν θέλετε, η Νέα Δημοκρατία το 2008. Αυτό είναι το 8. Δηλαδή, ποιος είναι ο εισαγγελέας ο ένας, ο ιδρυματικός. Τότε η Νέα Δημοκρατία, με υπουργό, είναι φίλος και αγαπητός και συνάδελφος ο κ. Παυλόπουλος. Αλλά το λάθος είναι τεράστιο. Βάζει τον εισαγγελέα που θα εγκρίνει τις επισυνδέσεις της ΕΕΠ μέσα στην ΕΕΠ. Αν βάζεις κάποιον μέσα στην ΕΕΠ, δηλαδή ζει με τους συναδέλφους του, τρώει, πίνει μαζί τους, λένε τα οικογενειακά τους κλπ. Δεν είναι προφανές ότι μπορεί να ελέγξει αν αυτά που του δίνουν τα αιτήματα της ΕΕΠ, να ακούσουμε τον κύριο Λιβιζάτο, να ακούσουμε τον κύριο Ποτοσάλτη κλπ. Θα σου πει, έλα βάλε μια υπογραφή, τώρα να τελειώνουμε. Δεν ήταν λάθος αυτό. Το επανελήφθη, βέβαια, αυτό πρέπει να το πούμε. Υπήρχε ο δεύτερος εισαγγελέας, ο εισαγγελέας εφετών, εκτός επί νομοθεσίας Παυλόπουλου. Τον κατήρισε ο ΣΥΡΙΖΑ τον δεύτερο εισαγγελέα, γιατί βρέθηκε ένας εισαγγελέας εφετών να λέει όχι. Αυτά είναι λάθη τραγικά. Και δεν είναι τα μόνα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε σοβαρές απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα. Σας θυμίζω ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΑΔΑΕ, της Αρχής Προστασίας Απορρίτου, διατάσσονται 16.000 επισυνδέσεις ετησίως. Είναι μεγάλος αριθμός αυτός, λέτε. Είναι μεγάλος αριθμός. Τεράστιος αριθμός, όταν το ανώτατο όριο σε μια χώρα σαν τη Γαλλία είναι 10.000. Ναι. Δηλαδή, χρειάζονται φοβερά ριζικά μέτρα. Ναι. Το ότι θα υπάρχει η υπογραφή. Με συγχωρείτε, πάμε στο σημερινό νομοσχέδιο, αλλά να κάνω ένα διάλειμμα, σας παρακαλώ. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον καθηγητή Νίκο Λιβιζάτο για το σχέδιο νόμου που ετοιμάζει η κυβέρνηση αναφορικό με τη λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Κύριε καθηγητά, λοιπόν. Πριν να σας κάνω μια μικρή παρένθεση, αλλά έτσι ήταν ελπιδοφόρο για μένα και μου άρεσε και θέλω να σας το πω. Το τραγικό θέμα της Κιβωτού του κόσμου, όπως έχει αναδειχθεί, δεν προσφέρεται φυσικά για συζητήσεις χαροπές και χαρούμενες, αλλά μου έκανε τρομερή εντύπωση η σοβαρότητα της Υπουργού που μίλησε, της κυρίας Δόμνα Μιχαηλίδου. Μου έδωσε την αίσθηση μιας νέας ματιάς από έναν άνθρωπο που ξέρει τους φακέλους. Και έτσι ήθελα να σας πω, μακάρι η νέα γενιά να αναλάβει τα ηνία όσο το δυνατόν ταχύτερα. Σωστά, σωστά το σημειώνετε, κύριε καθηγητά, και σε προγενέστερο χρόνο η κυρία Μιχαηλίδου έδειξε ότι υπάρχει, πώς το αντιμετωπίζει με σοβαρότητα αυτά τα θέματα, προτού σκάσουν οι ιστορίες της τραγωδίας. Δεν τα ξέρω πολύ και καλά. Του παιδιού και του 12χρονου και αυτό το τελευταίο. Ναι. Και από το περασμένο καλοκαίρι που υπήρξε μια αντίσταση στην προσπάθεια της κυρίας Μιχαηλίδου να βάλει κάτω κανόνες, όχι έλεγχο, κανόνες. Ναι. Τους οποίους δυστυχώς και ο ιδιωτικός τομέας δεν τους δέχεται στον τόπο μας, έτσι. Το μιλός υπέρμαχος του ιδιωτικού τομέα. Για λοιπόν, να δούμε για τους κανόνες της ΕΕΠ τώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε τους κανόνες της ΕΕΠ. Το ότι να υπάρχει η παρουσία του Προέδρου του Κοινοβουλίου για την παρακολούθηση, αν χρειαστεί, πολιτικού προσώπου αρχηγού, αυτό είναι σωστό ή λάθος? Εγώ προσωπικά το θεωρώ σωστό. Γιατί προτιμώ χίλιες φορές έναν έμπειρο πολιτικό που οπωσδήποτε, εντάξει, μην πηγαίνουμε στο το μυαλό σας τη γνωστή κυρία που έτυχε το 2015. Βασικά ο πρόεδρος της Βουλής είναι ένας έμπειρος πολιτικός, ο οποίος δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή του κάτω χωρίς να το σκεφτεί 10 φορές. Προτιμώ χίλιες φορές, αν πρόκειται να παρακολουθηθεί ένας υπουργός ή ένας βουλευτής. Όμως σημειώνεται την απουσία, επειδή σας διάβασα το άρθρο σας, την απουσία της ΑΔΕ. Την θέλετε ακόμη περισσότερη να... Τη θέλω. Ναι. Και επίσης ο Νίκος Ανδρουλάκης στη χθεσινή συνέντευξη που δώσαμε είπε και κάτι άλλο, το οποίο δεν το λέω στο δικό μου, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ σωστό. Όχι ένας εισαγγελέας. Τριμελές όργανο. Καλύτερα να υπάρχει ένα τριμελές όργανο το οποίο θα αποφασίζει για τις επισυνδέσεις. Μεγαλύτερες εγγύησεις, ταχύτητα. Με μεγάλη ταχύτητα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Θέλετε και με έναν εκπρόσωπο ενδεχομένως της ΑΔΑΕ. Ναι. Θέλετε μικρότερο χρόνο για την ενημέρωση του προσώπου που παρακολούθηθηκε πριν, δηλαδή λιγότερο από τρία χρόνια. Τα τρία χρόνια, κοιτάξτε, είναι τρελό. Πάρτε για παράδειγμα, αν υποθέσουμε ότι έγινε η περσινή επισύνδεση Ανδρουλάκη, το 2024 θα ενημερωθεί σύμφωνα με το νομοσχέδιο αυτό για το τι έγινε. Όταν σταμάτησε δηλαδή η επισύνδεση, στην τρία χρόνια. Δηλαδή θα μιλάμε για την επόμενη κυβέρνηση από εκείνη η οποία διέταξε την επισύνδεση.
είναι λιγάκι τρελό. Δεν θέλετε είναι να περιοριστεί ο κατάλογος των ιδιαιτέρως σοβαρών εγκλημάτων για τα οποία το Σύνταγμα επιτρέπει την άρση απορρίτου, διαβάζω. Κοιτάξτε, έχει βάλει πλέον και τις φορολογικές παραβάσεις. Ναι. Δηλαδή κάποιον για τον οποίο φοβόμαστε, ναι, ότι ενδεχομένως κλέβει την εφορία, να μπορούμε να παρακολουθούμε, ναι, το τηλεφωνό του όταν είναι σοβαρό, ναι, έγκλημα, δεν λέω, ναι, αλλά δεν πάμε λιγάκι στο πανοπτικό. Δέχομαι μια παρατήρηση του συναδέλφου μου, του κύριου Κούτρα. Όσοι περισσότεροι στην απόφαση, μήπως μεγαλύτερος κίνδυνος για διαρροή. Κοιτάξτε, μεγαλύτερη πιθανότητα για διαρροή, ας το πούμε, πιθανότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όσοι περισσότεροι μετέχουν σε μια σύσκεψη, τόσο οι πιθανότητες μεγαλών. Αλλά είναι τόσο σοβαρό αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, ειδικά το θέμα του Predator. Να σας πω και κάτι ακόμα. Ναι, αλλά τίποτα από όλα αυτά που συζητούμε δεν αντιμετωπίζει το Predator, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι, επί της ουσίας. Την απαγόρευση του εμπορίου. Ναι. Δεν, για τους ιδιώτες το απαγορεύει. Ναι. Αλλά δεν το απαγορεύει για το κράτος. Ναι. Και εκεί πάλι θα έλεγα ότι είναι σωστό. Δηλαδή το κράτος, προκειμένου να εμποδίσει ένα πράκτορα του, ναι, Πούτιν. Αλλά όχι, είπαμε προηγουμένως ότι μπορεί να σου έρθει το λογισμικό απ' έξω. Άρα μπορεί να σου η εσωτερική απαγόρευση ποιο νόημα θα έχει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το, ναι, κράτος δικαιούται να έχει οποιαδήποτε άμυνα για τέτοιου είδους κινδύνους. Δεν, νομίζω όλοι συμφωνούμε. Ναι. Από εκεί και πέρα, προσέξτε, έχει βάλει στον ορισμό της εθνικής ασφάλειας, σας θυμίζω ότι για λόγους εθνικής ασφάλειας δεν χρειάζεται να έχεις διαπράξει κάποιο αδίκημα, ούτε να είσαι ύποπτος. Για λόγους εθνικής ασφάλειας έχουμε μία φήμη ότι ο Αλιβιζάτος δίνει πληροφορίες στην Τουρκία. Τάκ, του βάζουμε ενδεχομένως την παρακολούθηση. Αυτοί οι λόγοι εθνικής ασφαλείας τους διευρύνει πάρα πολύ η κυβέρνηση. Έβαλε μέσα και τη δημόσια υγεία. Δηλαδή μπορεί να παρακολουθήσει έναν αντιεμβολιαστή. Θα σας έλεγα, έναν αντιεμβολιαστή που κατεβαίνει στην πλατεία Συντάγματος με ένα πανό, δεν μπορεί κατά το Σύνταγμα να το παρακολουθήσει. Είναι αντισυνταγματικό. Έναν πράκτορα του Πούτιν που έχει έρθει στην Ελλάδα για να οργανώσει αντιεμβολιαστές και διαδηλώσεις, μπορεί να τον παρακολουθήσει. Γιατί ήρθε απ' έξω. Εθνική ασφάλεια αυτό θα πει. Εξωτερικές σχέσεις της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεβιζάτη. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ.